και πάμε να μάθουμε περισσότερα για την Western 2016, αλλά να γνωρίσουμε και μερικούς από τους εκθέτες. Καλώς ορίσατε στη Westia On Air. Η Westia είναι η κλαδική έκθεση που φέρνει την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, την εστίαση, τον τουρισμό και όχι μόνο. Εδώ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο βρίσκονται περισσότεροι από 150 εκθέτες έτοιμοι να μας συστήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Είναι μια πατρινή επιχείρηση, έτσι, που είναι πάντα δίπλα στον κόσμο, την αγαπάει ο κόσμος. Απλά θέλω να μάθουμε λίγο την ιστορία, το πώς ξεκίνησε το Edelweiss. Πόσα χρόνια πίσω πάμε? Πράγματι, το αρχαϊκό Edelweiss ξεκίνησε από το 1974. Η λέξη Edelweiss σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ένα σπάνιο λουλούδι το οποίο φύγεται στις Άλπες επάνω και είναι το λουλούδι του χιονιού, το λουλούδι που έχει σχέση με το παγωτό. Έτσι και εμείς σαν ζαχαροπλάστες από μικρά παιδιά με τον αδελφό μου τον Βενιζέλο ξεκίνησαμε να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική κατάσταση στην Πάτρα, στην πόλη που μας μεγάλωσε και που ξεκίνησαμε. Είχαμε βέβαια μια εμπειρία από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια, από Κέρκυρα, από Γαλλία στο Μοντεκάρλο πολλά χρόνια, πολλούς μήνες μάλλον εκεί, και στην Ιταλία σε σεμινάρια και εγώ και ο αδερφός μου που παρακολουθήσαμε. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε τεχνίτες από πολλά, πολύ μεγάλα ζαροπλαστεία και με εμπειρία. Δημιουργήσαμε λοιπόν το αρχαϊκό Edelweiss το 1974 στην γωνία τη Κιλκής και Κωνσταντινούπολεως. Ακάθεκτη και συνεχίζουμε τον αγώνα μας όσο μπορούμε πολύ καλά. Αυτό πιστεύω ότι θα μας προχωρήσει και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε, γιατί θα έρθουν δύσκολα. Πιστεύω θα έρθουν δύσκολα πράγματα, αλλά άμα έχεις σωστές βάσεις και καλούς συνεργάτες και το προσωπικό να είναι στηρίζει καλά, που έχω πράγματι πολύ καλά άτομα στο προσωπικό μου, αυτά μας κάνουν λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε την κρίση. Η κρίση θα ξεπεραστεί και θα προχωρήσουμε ακάθεκτη και για την καινούρια περίοδο. Όπως ξέρετε, το Edelweiss είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στην Πάτρα που κρατάει 40 χρόνια. Και το έργο μας είναι δύσκολο. Νιώθω πολύ περήφανη που είμαι συνεχίστρια αυτής της εταιρείας και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό, και αυτό κάνω κάθε μέρα, και εγώ και τα ξαδέρφια μου, για να πάμε μπροστά και να αποδείξουμε στους γονείς μας ότι μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε. Η εταιρεία είναι γνωστή στην Πάτρα για την ποιότητα και τα προϊόντα της. Εμείς έχουμε επενδύσει σε αυτό με πρώτες ύλες που παράγονται και στην τοπική αγορά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα. Βιοτεχνία ξηρών καρπών και καφέδων Σιδέρης έχει περάσει ήδη στην τέταρτη δεκαετία λειτουργίας της. Έτσι, ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας? Πρώτα και κύρια, είμαστε μια παραδοσιακή βιοτεχνία. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην παράδοση, πατροπαράδοτες συνταγές, συνεργασίες μακρόχρονες με Έλληνες παραγωγούς. Και από εκεί και πέρα, φροντίδα για τον πελάτη και
επαφή με την ποιότητα. Only know he's been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στο χώρο σας από τότε που άρχισε να λειτουργεί η βιοτεχνία μέχρι και σήμερα? Πρώτα και κύρια, ο αριθμός των ειδών. Δεύτερον, ότι τα είδη μας τα επεξεργαζόμαστε με πολλούς τρόπους. Τα είδη μας τα πουλάμε είτε άψητα, είτε ψημένα χωρίς αλάτι, είτε καραμελωμένα. Άρα λοιπόν ένα προϊόν μπορεί να το βρει κανείς με πάρα πολλούς τρόπους. Με ή χωρίς τη φλούδα του, κομμένο σε πάρα πολλές μορφές. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων και την αύξηση του αριθμού των ειδών. Δηλαδή, στα καταστήματά μας θα βρει κανείς πλέον και πάρα πολλές υπερτροφές. Τα αποξηραμένα φρούτα από την παραδοσιακή σταφίδα και το σίκο έχουμε πάει σε πάρα πολλά προϊόντα αποξηραμένα, στα οποία υπάρχουν και υπερτροφές. Τα goji berries, τα blueberries. Γιατί έχει αλλάξει και η διατροφή πλέον. Ακριβώς. Η διατροφή έχει αλλάξει. Οι σύγχρονες τάσεις επιβάλλουν πέρα από τις θερμίδες, οι οποίες είναι αναπόφευκτες από την κατανάλωση ξηρών καρπών, να πάρουμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν τα προϊόντα αυτά. Τη Westia, σαν διοργάνωση. Η ιδέα ήταν πολύ καλή και πιστεύουμε να καθιερωθεί κάθε χρόνο και να γίνει θεσμός για τον νομό Αχαΐας και γενικότερα για όλη την περιοχή. Ο κόσμος που έρχεται εδώ στο δικό σας το περίπτερο, ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που σας κάνει για τον καφέ? Δοκιμάζει τον καφέ, τα σχόλια είναι πολύ καλά για τον καφέ, τους αρέσει ο καφές και κάνουμε κάποια επαφή για να γίνει πελάτης ο κάθε ενδιαφερόμενος. Φυσικά εσείς προμηθεύετε και οτιδήποτε αφορά, ας πούμε, την εστίαση και την αναψυχία, που όχι μόνο καφέδες. Καφέδες επιτοπλίζουν, δηλαδή στο περίπτερο αυτό που έχουμε εδώ, έχουμε καφέ ελληνικό, το καφέ Κατσογιάν και τον εσπρέσο Κοφέα Κλαμπ. Αυτές οι δύο ποικιλίες δηλαδή που έχουμε εδώ φέρει για αποκλειστική για όλη την Ελλάδα. Η δικιά μας εταιρεία έχει δύο ποικιλίες. Η μία είναι η μαύρη σακούλα, η οποία είναι μόνο ποικιλιακός ο καφές, έχει 100% αράμπικα και πρόκειται για ποικιλία Σάντος. Και η δεύτερη σακούλα, η οποία είναι κόκκινη, πρόκειται για 4 χαρμάνια διαφορετικά, με ποικιλία 80% αραβικό, 20% ρομπούστα. Η εταιρεία μας έχει μια πλήρη γκάμα προωθητικών, χαρτοπετσέτες, φλιτζάνια, κούπες, θήκες χαρτοπετσέτων, ό,τι χρειάζεται μια καφετέρια. Δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά τα τελευταία 17 χρόνια, μάλιστα, σωστά. Μάλιστα. Ο καφές στην Ελλάδα είναι αγαπημένη συνήθεια και αγαπημένο προϊόν. Είναι αγαπημένη συνήθεια. Πλέον ο Έλληνας έχει συνηθίσει και το φρέντο, που ο Ιταλός δεν το έχει, έχει μόνο το εσπρέσο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόδα όλες οι εκδοχές του φρέντο. Εμείς με το προϊόν που έχουμε προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις γεύσεις του Έλληνα και όχι του Ιταλού. Γι' αυτό το λόγο η ποικιλία μας, η πρώτη ποικιλία, η μαύρη σακούλα, έχει ψηθεί στο 95%, δηλαδή στο maximum που μπορεί να έχει, ώστε να μην χάνει αρώματα για γεύση στο φρέντο, για να κρατάει το σώμα του. Τι διαφορά λοιπόν έχει ο συγκεκριμένος καφές από τους υπόλοιπους καφέδες? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Ότι είναι μεστό στη γεύση, έντονο στο άρωμα,
σε σχέση με τους άλλους μονοποικιλιακούς καφέδες, δεν σου αφήνει τόσο μεγάλη οξύτητα, ξινή γεύση, ας το πω, όσο οι μονοποικιλιακοί. Οι περισσότεροι μονοποικιλιακοί έχουν μια ξινή γεύση. Αυτός, λόγω και του ψησίματος και της μικρής περιεκτικότητας σε καφεΐνη που έχει, 1,5%, αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και για τον ουρανίσκο και για τον υπόλοιπο λαιμό. Στη Westia γίνεται πρώτη φορά σε οποιαδήποτε έκθεση είναι εκτός των τυχών της Αθήνας. Έχει έρθει η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας, η οποία είναι η επαγγελματική λέσχη των καλύτερων, καταξιωμένων, βραβευμένων αρχιμαγείρων, οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές μας στην διεθνή γαστρονομία. Με πολλές βραβεύσεις σε διεθνείς οργανισμούς και παρουσία συνεχή σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις που αφορούν τη γαστρονομία. Έχουν αναλάβει υπό την αιγίδα τους τη Westia όσον αφορά τη γαστρονομία και είμαστε αρρωγοί και συνεργάτες στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των επαγγελματιών που είναι στο χώρο της γαστρονομίας. Και από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά είμαστε πολύ ευτυχείς και είναι μεγάλη τιμή να συνεργαστούμε για μία πλειάδα ειδικών σεμιναρίων εξειδικευμένων, οι οποίοι αφορούν τους επαγγελματίες στον χώρο της μαγειρικής και τους αποφύτους μαγειρικής. Έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τη γαστρονομία της κάθε περιοχής. Πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί σωστά? Για να γίνει η εκπαίδευση αυτή σωστά υπάρχουν οι απαραίτητες σχολές, τα ΙΕΚ γενικά σε κάθε νομό, και πρέπει από εκεί και πέρα ο κάθε σπουδαστής να δώσει ενδιαφέρον, όρεξη. Γίνονται κάποια σεμινάρια που θα ξεκινήσουμε και εμείς του χρόνου στο δικό μας το ΙΕΚ, κάποια σεμινάρια με τους εκπροσώπους άλλων νομών που είναι με άλλα προϊόντα, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε στον τουρισμό μας ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα και την καλύτερη ιδέα επάνω στη μαγειρική από την αρχαία Ελλάδα, αν ξεκινήσουμε και αναλογιστούμε.